των ύμνων που θα ακούσουμε, διότι θα δείτε υψηλού επίπεδου μουσική παιδεία. Υψηλού επίπεδου κατάρτιση. Υψηλού επίπεδου ήθους. Βυζαντινή παιδεία, αγαπητοί μου αδελφοί, η μουσική, η παιδεία στη βυζαντινή μουσική είναι πολύ δύσκολη. Όμως, εξυψώνει τον άνθρωπο έως τον ουρανό. Και είμαστε περήφανοι εδώ στη Σιάτιστα, διότι ως πόλη ευεργετών σοφών, Αγίων και Ιερών, συνεχίζει να έχει παιδεία δυνατή και κυρίως στη βυζαντινή μουσική. Το μουσικό μας σχολείο έχει αναδείξει ξέρετες φωνές στον τομέα της παιδείας αυτής της βυζαντινής μουσικής. Και η πόλη μας έχει αναδείξει στο παρελθόν και συνεχίζει να αναδεικνύει ανθρώπους, επιστήμονες στον τομέα της βυζαντινής μουσικής, όπως είναι και ο κύριος Θωμάς Θεοδωρόπουλος και κυρίως ο διδάκτορ και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Λιάκος και πολλοί άλλοι. Είμαστε περήφανοι και σαν εκκλησία και σαν πόλη για την παιδεία μας στη βυζαντινή μουσική. Είμαστε περήφανοι σαν εκκλησία και σαν πόλη για την γενικότερη παιδεία που προσπαθούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στην πόλη μας να δώσουν στα παιδιά μας. Ελπίζω και προσεύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα των κόπων μας στις μελλοντικές γενιές και να μην σταματήσει η πρόοδος αυτή που υπάρχει τόσο στην πόλη μας όσο γενικότερα και στην Ελλάδα. Να μην γυρίσουμε πίσω ποτέ στα σκοτεινά χρόνια της δουλείας, της απεδευσίας, της ανελευθερίας και της πολύ μεγάλης οικονομικής δυσκολίας που οδηγούσε τους ανθρώπους στο να χάνουν την παιδεία τους και να γίνονται δούλοι. Ελπίζω και εύχομαι, όπως ο Άγιος Δημήτριος υπήρξε ο ελευθερωτής της πόλεως μας, όπως ο Άγιος Δημήτριος συνεχίζει να αγωνίζεται για την ελευθερία της πόλεως μας, της Μακεδονίας μας, της πατρίδος μας, να έχουμε τη χαρά να είμαστε πάντοτε και να νιώθουμε πάντοτε και να ζούμε πάντοτε την ελευθερία στον τόπο μας, την ελευθερία στην ψυχή μας και την ελευθερία στο πνεύμα μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ανεχθήκατε. Σεβασμιότατε, επίσημοι προσκεκλημένοι, άνθρωποι της εκπαίδευσης, κυρία Παπαδοπούλου και της Φιντεσσερωμάτωρης Διευθύντρια, κύριε Σύμβουλε, και όσοι παρήσατε σήμερα εδώ, πραγματικά δημονούμε για ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σεβασμιότατο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να μας δώσει αυτή την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος, μιας και συνδέεται με την προσπάθεια που κάνουμε εμείς να αναδείξουμε τον τόπο αυτό ως τόπο πολιτισμού. Αυτός τον τόπο που κάνει το κάτι παραπάνω. Είναι μεγάλη αυτή η βοήθεια, Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Συγχαρητήρια πάντοτε στον Θωμάτο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος πιστός εργάτης αυτού του κομματιού, συνεχίζει να προσφέρει φέτος και από καλύτερο μόστιμο που τον θέλαμε, γιατί και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους επιπλέον του Μουσικού Σχολείου καταρχήν, τους ανθρώπους που ταξιδέψαν από μακριά να έρθουν να μας προσφέρουν αυτό το μουσικό θέαμα, ας πούμε, θα το πούμε, την εμπειρία αυτή της βυζαντινής μουσικής σε αυτό το επίπεδο και φυσικά τον αγαπητό συμπολίτη μας πάντα εμείς το θεωρούμε, τον Λιάκο τον Γιάννη, ο οποίος πάντα μας κάνει υπερήφανους από εκεί που βρίσκεται. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Πολύ σας και μάλιστα με τέτοια ευκαιρία. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ και τη Διευθύντα επίσης για την ευκαιρία που μας δίνετε. Εύχομαι η σημερινή εκδήλωση πέρα από την
χαρά που θα μας δώσει, θα μας δώσει και την ευκαιρία, κυρίως στους νέους της πόλης μας, να δουν και να ακούσουν πράγματα που θα τους κάνουν να πλησιάσουν λίγο περισσότερο στην Βυζαντινή μουσική και, στο μουσικό σχολείο της πόλης και να το στηρίξετε όπως πάντοτε κάνετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω στη συνέχεια αυτή τη μεγάλη παράδοση από τον αρχαίο ελληνικό μελωδικό τρόπο μέχρι τη Βυζαντινή μουσική και τη σημερινή ελληνική μουσική και θα αποτελέσουν τη συνέχεια της εξαιρετικής αυτής παράδοσης. Καλή ακρόαση σε όλους. Μαρίνη Ρωσίκα, ο οποίος είχε αποσπάσει βραβεία υψηλού κύρου σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, Θεσσαλονική Συνοδή. Σεβασμιότατε, κυρία Περιφερειακή, κυρία Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας, κύριε Δήμαρχε, η συγκίνηση είναι ιδιαίτερη, μιας και ο τόπος, όπως και αναφέρατε, είναι αυτός ο οποίος πραγματικά γεννά και τη μουσική παράδοση, η οποία στο λαμπρό πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου βρίσκει σήμερα αυτό το συναπάνωμα. Το συναπάνωμα της μουσικής της Βυζαντινής, η οποία, όπως και τονίστηκε προηγουμένως, είναι αυτή που μας δένει από το παρελθόν στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη είναι η χαρά μας για την όψινη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή δύο ορθόδοξων χωρών της Ελλάδας και της Γερμανίας. Δύο χωρών που, αν μη τι άλλο, έχουν να επιδείξουν κοινό, πνευματικό και πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος εκφράζεται σύν της άλλης και μέσω της ψαλτικής παράδοσης. Αυτή τη συμπροσευχή και την συνδοξολόγηση του Τριαδικού Θεού θέλησαν να παρουσιάσουμε σήμερα ο χορός του Αγίου Ιωσήφ του Ελεήμονος από το Ιάσιο, ο χορός φυσικά του Μουσικού Σχολείου Σκιατίστης και ο δικός μας των Θεσσαλονικών Ινωδών. Αφορμή της παρούσας εκδήλωσης είναι η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβρίτου, προστάτου της πόλης μας της Θεσσαλονίκης και φυσικά και της δικής σας της Σκιάτιστας, του οποίου οι συντήρησεις υπήρξαν εμφανώς καταλυτικές για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Συνόλα που λειτουργήσαν από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Σκοπός της ήταν η βιωματική προσέγγιση της βυζαντινής μουσικής μέσω της διδασκαλίας και παρουσίασής της, η καλλιέργεια θετικής στάσης των μαθητών προς αυτή, αλλά και η βαθύτερη γνώση του βυζαντινού πολιτισμού, είτε ως κληρονομιά είτε με την νεωτερική μορφή που έφτασε μέσα από την πορεία των αιώνων σε εμάς σήμερα. Τη χοροδία δίδαξαν κατά καιρούς πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι με εμπειρία στην ψαλτική τέχνη, όπως ο νυν διευθυντής κ. Τωμάς Θεοδωρόπουλος, ο κ. Νικόλαος Τσουμής, η κ. Κλέντη Τζιουρά και πολλοί άλλοι. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, η χοροδία μας διευθύνεται από τον υποψήφιο διδάκτορα Βασίλειο Βλέτσι, ο οποίος σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κινητοποιήσει μαθήτριες και μαθητές, να αναθερμάνει το ενδιαφέρον του για τη βυζαντινή μουσική και να παρουσιάσει το σημερινό αποτέλεσμα, για τον οποίο τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρουμε. Σας ευχαριστώ.